Καλό σας μεσημέρι, φίλες και φίλοι. Τετάρτη σήμερα, 6 Απριλίου, κοντά σας ένα ακόμα μεσημέρι, για να δούμε πώς έχουν διαμορφωθεί οι σημαντικότερες ειδήσεις της ημέρας και πώς συνεχίζεται η διαπραγμάτευση του Οικονομικού Επιτελείου της Κυβέρνησης με τους θεσμούς. Με φόντο μια νέα πρόταση που έχει καταθέσει η ελληνική πλευρά και που περιλαμβάνει 12 νέα μέτρα, τα οποία, καθώς φαίνεται, θα έχουν επιπτώσεις στην τσέπη του Έλληνα πολίτη. Είναι κοντά μας ο Πέτρος Λιωδάκης. Καλό μεσημέρι, Πέτρο. Καλό μεσημέρι, Βίκυ. Ούτως ή άλλως, το λογαριασμό των μέτρων οι Έλληνες πολίτες θα τον πληρώσουν. Το θέμα είναι ποιοι θα σηκώσουν το μεγαλύτερο βάρος από τα νέα μέτρα. Πάλι φαίνεται, για έμεσους λοιπόν, φόρους μιλάμε. Με αυτόν τον τρόπο η κυβέρνηση θα προσπαθήσει να καλύψει το δημοσιονομικό κενό. Ακριβώς. Σε μια προσπάθεια να πείσει τους δανειστές ότι μπορεί να επιτευχθεί ο στόχος για πλεόνασμα 3,5% του ΑΕΠ, χωρίς να υπάρξουν περικοπές σε συντάξεις και μισθούς δημοσίου. Τη γλιτώνουν δηλαδή οι συνταξιούχοι, τουλάχιστον σε ό,τι έχει να κάνει με το ποσό που θα παίρνουν κάθε μήνα. Από εκεί και πέρα βεβαίως και αυτοί, όπως και οι περισσότεροι από εκεί και πέρα Έλληνες πολίτες, θα κληθούν να βάλουν το χέρι βαθύτερα στην τσέπη για μια σειρά από άλλα προϊόντα ή αγαθά. Να δούμε λοιπόν, σύμφωνα με πληροφορίες, γιατί δεν έχει υπάρξει κάποια επίσημη ενημέρωση ούτε καν για τη νέα πρόταση, πολλό δε μάλλον για το περιεχόμενό της, υπάρχουν όμως πληροφορίες σχετικά με το τι αφορά. Να δούμε λοιπόν ποια είναι αυτά τα νέα μέτρα. Καταρχήν, αύξηση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στην αμόλυβδη κατά 10 λεπτά ανά λίτρο. Ένα μέτρο το οποίο προφανώς θα επιβαρύνει το σύνολο των ελληνικών νοικοκυριών. Σχεδόν κάθε οικογένεια έχει και ένα αυτοκίνητο τουλάχιστον στη διάθεσή της. Από εκεί και πέρα υπάρχουν πληροφορίες και για αύξηση στα τέλη ταξινόμησης των αυτοκινήτων. Είναι στην ουσία το τέλος που πληρώνεται για αγορά ενός καινούργιου αυτοκινήτου. Δεν έχει ξεκαθαρίσει όμως, εάν όντως προωθηθεί το συγκεκριμένο μέτρο, εάν θα αφορά τα αυτοκίνητα μεγάλου κυβισμού ή τα λεγόμενα πολυτελείας ή θα επιβληθεί και στα εμπορικότερα αυτοκίνητα. Από εκεί και πέρα πληροφορίες κάνουν λόγο ότι στην φοροκαταιγίδα συμπεριλαμβάνεται αύξηση και του ειδικού φόρου κατανάλωσης για το φυσικό αέριο βιομηχανικής κρίσης. Τι σημαίνει αυτό? Αυξάνεται το κόστος παραγωγής. Ενδεχομένως όμως αυτή η αύξηση να μετακυληθεί και στις τιμές των προϊόντων. Θα πρέπει να θεωρούμε δεδομένο ότι θα αυξηθεί και το τέλος για την κινητή τηλεφωνία, ενώ υπάρχει ανοιχτό ενδεχόμενο να υπάρξει και ένα νέο τέλος για τη συνδρομητική τηλεόραση. Από τη δική τους πλευρά, οι δανειστές φαίνεται να απορρίπτουν το σενάριο της φορολόγησης των τραπεζικών συναλλαγών, ενώ θα πρέπει να δούμε και ποια είναι η θέση τους σχετικά με την επιβολή ειδικού φόρου κατανάλωσης στο φυσικό αέριο κίνησης. Και όταν λέω δανειστές, εννοώ το κουαρτέτο, δηλαδή και τους τέσσερις θεσμούς και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, γιατί όπως έγινε ξεκάθαρο χθες από το Βερολίνο μετά τη συνάντηση της Άγγελα Μέρκελ με την Κριστίν Λαγκάρντ, το Ταμείο παραμένει στο ελληνικό πρόγραμμα. Μάλιστα, να σε ευχαριστήσω, Πέτρο, και πάμε σε αυτό το σημείο να δούμε τι ανέφεραν χθες μετά τη συνάντησή τους σε κοινή συνέντευξη τύπου που παραχώρησαν η Γερμανίδα καγκελάριος Άγγελα Μέρκελ και η επικεφαλής του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου Κριστίν Λαγκάρντ. Bleibt bei der deutschen Position, dass wir möchten, dass der IWF sich an einem Programm beteiligt. Er ist jetzt ja auch in den Verhandlungen mit eingebunden. Wir wollen einen schnellen Abschluss dieser Verhandlungen. Das erfordert die Gemeinsamkeit der drei Institutionen in den Gesprächen mit Griechenland oder besser gesagt der vier Institutionen durch den ESM. Und da müssen natürlich die Gleichungen aufgehen und es ist ja nicht eine Forderung einfach der Bundesregierung, keinen Schuldenschnitt zu haben, sondern es ist innerhalb des Euroraums schlicht und ergreifend nach unserer Auffassung rechtlich nicht möglich. We are clearly not where we want to be and particularly where Greece should be in order to be stable, in order to be prosperous, in order to respond to the Greek population needs. We are engaged, we are working together. We had a really good discussion earlier on today with the Chancellor, and we are determined to continue to help. But we have said all along, it has to be significantly reformed so that it is solid. It has to be significantly strengthened so that it is sustainable. It all goes together and at the end of the day it needs to add up for the benefit of the Greek people.
Τώρα, στο πακέτο μέτρων το οποίο επεξεργάζεται η κυβέρνηση και το οποίο το Οικονομικό Επιτελείο πρόκειται να προτείνει στην συνέχιση των διαπραγματεύσεων με τους θεσμούς, περιλαμβάνεται και μια πρόταση που αφορά σε μια ακόμη επιβάρυνση για τα ελληνικά ξενοδοχεία. Έχει να κάνει με την επιβολή φόρου για κάθε διανυκτέρευση, ο οποίος φόρος θα εξαρτάται από την κατηγορία του ξενοδοχείου. Ανάλογα δηλαδή με το πόσα αστέρια έχει το κάθε ξενοδοχείο, θα είναι και η επιβάρυνση. Ήδη εκφράζονται αντιδράσεις και από τους ξενοδόχους της Κρήτης, οι οποίοι επισημαίνουν ότι αν αυτό εφαρμοστεί, τότε πολλά ξενοδοχεία απειλούνται με κλείσιμο. Την επιβολή ειδικού τέλους αναδιανυκτέρευσης στα ξενοδοχεία εξετάζουν τα αρμόδια υπουργεία. Με βάση το σχέδιο, στα ξενοδοχεία τριών αστέρων θα επιβάλλεται ειδικό τέλος 3 ευρώ αναδιανυκτέρευση, στα ξενοδοχεία 4 αστέρων 4 ευρώ και ο φόρος θα αυξάνεται ανάλογα με την κατηγορία. Αυτό το τέλος είχε προβλεφθεί πέρυσι ως ισοδύναμο προκειμένου να μην αυξηθεί ο ΦΠΑ στη διαμονή και στην εστίαση. Όπως επίσης θα ήταν ισοδύναμο και για να μην αυξηθεί το ΦΠΑ στα νησιά του Αιγαίου. Τελικώς αυξήθηκε το ΦΠΑ και είχαμε ξεχάσει αυτόν τον φόρο. Σήμερα που έρχεται να μπει πάνω στους υπόλοιπους αυξημένους φόρους, νομίζω ότι πλέον μιλάμε για πολύ δύσκολες ώρες για τα ελληνικά ξενοδοχεία και φυσικά απώλεια της ανταγωνιστικότητάς τους. Κάθε τέτοια σκέψη πρέπει να σταματήσει εν τη γενέση. Διαφορετικά τα αποτελέσματα θα είναι ικτρά για όλους. Οι εκπρόσωποι των ξενοδόχων στην Κρήτη μιλούν για ένα μέτρο που, αν προσθεθεί στην ήδη υψηλή φορολόγηση, θα οδηγήσει σε κατάρρευση τον κλάδο. Μάλιστα μεταφράζεται σε σημαντικές απώλειες εσόδων, ακυρώσεις συμβολέων και εν τέλει σε πρόβλημα βιωσιμότητας των ξενοδοχείων. Δεν είναι δυνατόν αυτοί οι φόροι να περάσουν στους πελάτες μας, στους επισκέπτες μας. Δεν είναι δυνατόν να αλλάξουν υπογεγραμμένα συμβόλαια. Κατά συνέπεια, μιλάμε για τρομακτική μείωση της ανταγωνιστικότητας του ελληνικού τουρισμού. Σχετική έρευνα που είχε κάνει το Ινστιτούτο Τουριστικών Ερευνών και Προβλέψεων εκτιμούσε ότι η επιβολή του τέλους ενός έως 5 ευρώ στις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις θα ισοδυναμούσε με επιβάρυνση των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων κατά 147 εκατομμύρια ευρώ. Δεν ξέρω ποιος αναγκέφαλος το σκέφτηκε, αλλά θα πρέπει να είναι εχθρός του ελληνικού τουρισμού. Στο ήδη βεβαρημένο πακέτο που έχουμε αυτή τη στιγμή, να επιβάλλουμε 4 και 5 ευρώ αναδιανυκτέρευση, είναι ένα τεράστιο νούμερο το οποίο θα μας πάει πίσω πολλές δεκαετίες. Θυμηθείτε πόσο ήταν το σπατώσιμο και πόσο πίσω μας πήγε. Εάν θέλουμε να κλείσουμε τα ξενοδοχεία, απλώς να πάρουμε μια απόφαση να τα κλείσουμε. Ή αν θέλει η κυβέρνηση που έχουμε να τα δημεύσει, να τα κρατικοποιήσει, να έρθει να τα πάρει και να εισπράττει αυτή, αλλά να πληρώνει και τα έξοδα. Υπενθυμίζεται ότι πέρυσι το καλοκαίρι αυξήθηκε ο ΦΠΑ στα ξενοδοχεία, ενώ καταργήθηκε το ειδικό καθεστώς στα νησιά του Αιγαίου. Στην αστυνομική επικαιρότητα τώρα, την ταυτότητα των τελικών αποδεκτών των όπλων τα οποία φέρεται να εμπορεύονταν 4 αστυνομικοί, εξετάζει η Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων της Ελληνικής Αστυνομίας. Να υπενθυμίσουμε ότι στην υπόθεση η οποία προκάλεσε αίσθηση στους κόλπους της Ελληνικής Αστυνομίας εμπλέκονται 4 ειδικοί φρουροί, 2 από τους οποίους υπηρετούσαν και σε υπηρεσίες της Κρήτης. Ήδη έχει διαταχθεί ένορκη διοικητική εξέταση, ενώ οι αστυνομικοί έχουν τεθεί σε διαθεσιμότητα. Την ταυτότητα των τελικών αποδεκτών των όπλων που διακινούνταν από αστυνομικούς αναζητούν οι αξιωματικοί της Διεύθυνσης Εσωτερικών Υποθέσεων της Ελληνικής Αστυνομίας. Ο πρώτος παραλήπτης, σύμφωνα με το ρεπορτάζ της Huffington Post, ήταν ένας ομογενής από τη Ρωσία με διασυνδέσεις στον ποινικό κόσμο της Αθήνας. Οι 4 κατηγορούμενοι αστυνομικοί, οι οποίοι τέθηκαν σε διαθεσιμότητα από τον αρχηγό της Ελλάς, φέρονται να έπαιρναν όπλα από την Κρήτη, να τα τοποθετούσαν σε συσκευασίες κρεάτων μέσα στα ψυγεία των πλοίων και να τα διοχέτευαν στην πρωτεύουσα. Πρόκειται για έναν 27χρονο κριτικό με νευραλγικό ρόλο που υπηρετούσε στα Χανιά, όπου βρέθηκε ύστερα από την πρόσφατη μετάθεσή του από την Αθήνα, έναν 28χρονο άνδρα της ομάδας Δίας στην Αθήνα, έναν 28χρονο ειδικό φρουρό που υπηρετεί στην Αττική και έναν 30χρονο ειδικό φρουρό τοποθετημένο σε υπηρεσία του Ρεθύμνου. Παρακολουθούμε με ανησυχία όλα τα γεγονότα που έχουν συμβεί σε ό,τι αφορά τη σύλληψη των 4 ειδικών φρουρών στην Αθήνα. Προσπαθούμε να είμαστε σε συνεχή επικοινωνία για την πορεία της έρευνας, ώστε να έχουμε πλήρη εικόνα του συμβάντος. Είναι μια υπόθεση η οποία έχει αναστατώσει την αστυνομία της Κρήτης και όχι μόνο. Η επιχείρηση για τη σύλληψή τους στήθηκε προχθές από τους αδιάφορους αστυνομίας. Στο λιμάνι του Πειραιά ελέγχθηκε ο 28χρονος ειδικός φρουρός αμέσως μόλις αποβιβάστηκε από το πλοίο που είχε φύγει από το Ηράκλειο. Πάνω του βρέθηκε πιστόλι και ένας γεμιστήρας. Μαζί του ταξίδευε ο 30χρονος συνεργός του και ο 31χρονος αδελφός του, ο οποίος δεν είναι αστυνομικός και είναι ο 5ος συλληφτής της υπόθεσης. Οι δυο τους αποβιβάστηκαν σε διαφορετικό χρόνο, ακινητοποιήθηκαν και στη συνέχεια σε έλεγχο που έγινε στο αυτοκίνητό τους εντοπίστηκε σάκος με ένα πιστόλι και γεμιστήρες.
Τα δύο πιστόλια που είχαν πάνω τους τα είχαν παραλάβει πριν λίγες μέρες στην Κρήτη από τον 27χρονο ειδικό φρουρό που υπηρετεί στα Χανιά. Οι τρεις συλληφθέντες που επέβαιναν στο πλοίο λειτουργήσαν ως μεσάζοντες για να φτάσουν τα όπλα στον τελικό αποδείχτη, που ήταν ένας ομογενής Ρώσος που συνεργάζεται με ποινικούς της Αθήνας. Στο μικροσκόπιο έχουν μπει οι επαφές του ομογενή, προκειμένου να εξακριβωθεί ποιοι ήταν τελικά οι τελικοί αποδέχτες και αν ανάμεσα σε αυτούς βρίσκονται βαριά ονόματα του ποινικού κόσμου. Είναι κατακριτές τέτοιες ενέργειες, τέτοιες πράξεις. Αμαυρώνουν το όνομα και το σύνολο του προσωπικού της αστυνομίας. Πλην όμως αποτελούν περιστατικά μεμονωμένα. Δεν είναι όλοι οι αστυνομικοί επίορκοι. Εκείνο που πρέπει να δώσουμε περισσότερο βάση είναι ότι προσπαθεί η αστυνομία η ίδια εκ των έσω να εξηγειάνει την όλη κατάσταση και να βρει αυτούς τους επίορκους, όποιοι είναι αυτοί, χωρίς να σκεφτεί ότι είναι συνάδελφοι. Πρώτα κοιτάει το καθήκον της, τη δουλειά της. Κάνει την αυτοκάθαρσή της. Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν χθες Τρίτη στον Εισαγγελέα Πλημελιωδικών Αθηνών με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος τους για εγκληματική οργάνωση, σύσταση συμμορίας, παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων και της νομοθεσίας περί φωτοβολίδων και πυροτεχνημάτων. Με 24 ώρη απεργία αύριο αλλά και συλλαλητήρια σε πολλές μεγάλες πόλεις της χώρας, η ΑΔΔΗ συνεχίζει τις διαμαρτυρίες της ενάντια στο ασφαλιστικό νομοσχέδιο της κυβέρνησης. Και στα Χανιά και σε άλλες πόλεις της Κρήτης θα γίνουν κινητοποιήσεις και συγκεντρώσεις με τη συμμετοχή και άλλων συνδικαλιστικών φορέων. Είναι κοντά μας σήμερα ο πρόεδρος του τμήματος Χανίων της ΑΔΔΗ, Νεκτάριος Πετράκης, για να συζητήσουμε για αυτό τον νέο κύκλο, θα έλεγε κανείς, κινητοποιήσεων. Καλό μεσημέρι, καλώς ήρθατε. Καλό μεσημέρι, καλώς σας βρήκαμε. Θα έλεγε κάποιος ότι ηρέμησαν τα πνεύματα, σταμάτησαν τα συλλαλητήρια και οι κινητοποιήσεις μετά και τους αγώνες των αγροτών που είχαμε το προηγούμενο διάστημα. Και εσείς τώρα ξεκινάτε ουσιαστικά νέο κύκλο σε μια περίοδο που η κυβέρνηση συνεχίζει να διαπραγματεύεται. Νομίζω, δεν ξέρω, βασικά αιτήματα εξακολουθούν να ισχύουν. Η κυβέρνηση διαπραγματεύεται ή μάλλον παίζουμε την τακτική της γάτας με το ποντίκι σε πολλά επίπεδα. Και να ξεκινήσω με ένα έτσι ας πούμε πολιτικό σχόλιο, γιατί έχει τη σημασία του. Μάλλον παίζει τη γάτα με το ποντίκι με τους θεσμούς και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και ταυτόχρονα και με τα συνδικάτα. Το λέω αυτό γιατί είχαμε αποφασίσει σαν Γενικό Συμβούλιο ΑΔΔΗ να προκηρύξουμε και η ΓΕΣΕ επίσης, να προκηρύξουμε μία 48-ωρη απεργία όταν θα κατατεθούν τελικώς τα μέτρα που θα αφορούν σίγουρα και το ασφαλιστικό αλλά και το φορολογικό νομοσχέδιο. Και τώρα βέβαια προγραμματίζει η κυβέρνηση, όπως ακούγεται από πληροφορίες και όπως πηγαίνουν τα πράγματα, μάλλον να ψηφίσει όλες αυτές τις νέες ρυθμίσεις, επώδυνες για τους εργαζόμενους και τον ελληνικό λαό, την περίοδο του Πάσχα, δηλαδή Μεγάλη Πέμπτη ή Μεγάλη Παρασκευή, αν δεν κάνω λάθος. Αυτό έχει λοιπόν σαν αποτέλεσμα να πρέπει και τα συνδικάτα, αντιδρώντας την ψήφισή τους, να αντιδράσουν. Και έτσι λοιπόν έχουμε μια 24-ωρη απεργία, η οποία έχει προκηρυχθεί 10 μέρες τώρα και αφορά την αυριανή ημέρα για όλο το δημόσιο τομέα. Παράλληλα βέβαια συμμετέχουν, από ό,τι έχετε κι εσείς ενημερωθεί, πάρα πολλοί φορείς που αφορούν συνδικάτα, δηλαδή εργαζομένων, τόσο από τον δημόσιο όσο και από τον ιδιωτικό τομέα. Να πούμε βεβαίως για τον κόσμο που μας ακούει, όπως είπατε είναι πολλοί φορείς που έχουν δηλώσει συμμετοχή, ότι και τα νοσοκομεία θα λειτουργούν με προσωπικό ασφαλείας και το ΕΚΑΒ. Καμία πτήση δεν θα πραγματοποιηθεί ούτε από τα αεροδρόμια της Κρήτης προς οποιονδήποτε προορισμό και οι επιβάτες θα πρέπει να επικοινωνούν με τις αεροπορικές εταιρείες. Αντίστοιχο ισχύει και για τα ακτοπλοϊκά δρομολόγια. Θα ήθελα να ρωτήσω και εκτιμούμε ότι και στα σχολεία θα έχουμε, επειδή είμαστε και στα σχολεία, θα έχουμε και εκεί ιδιαίτερα καλή συμμετοχή. Εκτιμάτε ότι ο κόσμος θα ανταποκριθεί, είναι έτοιμος και έχει τη δυνατότητα να συμμετάσχει και σε αυτή την απεργία? Εδώ τώρα ερχόμαστε γενικώς στα προβλήματα που έχει ο κόσμος, τα οποία είναι πάρα πολλά. Και είναι και πάρα πολλά δύσκολα και ο κόσμος βεβαίως για να συμμετέχει σε μεγάλα ποσοστά σε τέτοιου είδους απεργιακές κινητοποίησεις θα πρέπει να έχει πιστεί ότι υπάρχει και μια διέξοδος. Δυστυχώς τα συνδικάτα δεν μπορούν να δώσουν αυτή τη στιγμή μια λύση για την πορεία της χώρας, δεν είναι άλλωστε τέτοιος ο ρόλος του και ποτέ δεν το έκαναν. Σημασία έχει όμως να καταγραφεί, όπως και στις 4 του Φλεβάρη καταγράφηκε η αντίδραση απέναντι στα μέτρα, ότι ο λαός δεν αντέχει άλλο και αυτό επιχειρείται να γίνει και αυτή την περίοδο. Και βέβαια πολύ μεγάλη σημασία έχει να μπορέσουμε τελικά τα μέτρα που θα καταθέσει η κυβέρνηση στη Βουλή να μην ψηφιστούν. Και να μην ψηφιστούν γιατί δεν είναι επώδυνα όσον αφορά
τον όγκο των μέτρων που έρχονται, αλλά είναι επώδυνα με βάση το δεδομένο ότι αυτά έρχονται να προστεθούν στην υπάρχουσα κατάσταση και να βαρύνουν ήδη βεβαρημένους οικογενειακούς οικονομικούς προϋπολογισμούς. Που σημαίνει ότι την επόμενη περίοδο της εφαρμογής των όποιων μέτρων ψηφιστούν, θα δούμε τόσο τις οφειλές προς το δημόσιο να μεγαλώνουν και στα ασφαλιστικά ταμεία, θα δούμε την ανεργία να αυξάνεται, την κίνηση στην αγορά να μειώνεται, τις οφειλές στη ΔΕΗ επίσης, κόκκινα δάνεια να αυξάνονται και θα πάμε με μαθηματική ακρίβεια σε ένα τέταρτο μνημόνιο ή τέλος πάντων σε έναν νέο νόμο μετά από 6-7 μήνες που θα έχει πάλι τα ίδια μέτρα τόσο στο ασφαλιστικό όσο και στο φορολογικό. Δεν έφτανε βέβαια τώρα μόνο το ασφαλιστικό, έρχεται να προσθεθούν και 2 δις μέτρα στο νέο φορολογικό νομοσχέδιο που ετοιμάζεται η κυβέρνηση να καταθέσει. Και αυτό βέβαια θα το επιμεστούν, όπως καταλαβαίνετε, ή αυτοί που εργάζονται αυτή τη στιγμή, αυτούς που λέγαμε μέχρι τώρα μεσαία τάξη, όπου φαίνεται ξεκάθαρα ότι αυτό που επιχειρείται είναι να μην υπάρχει καθόλου μεσαία τάξη. Να είμαστε μια χώρα που θα υπάρχουν πάρα πολλοί πλούσιοι και δυστυχώς πάρα πολλοί φτωχοί. Ήδη έχουν επιβληθεί σημαντικές μειώσεις, για παράδειγμα στο Μετοχικό Ταμείο Πολιτικών Υπαλλήλων το μέρισμα μειώθηκε κατά 32,5%, παρά το γεγονός ότι φυσικά δεν εφαρμόστηκε ποτέ οι συζητήσεις που είχαν να κάνουν στο παρελθόν για τη ρήτρα μηδενικού ελλείμματος. Πάμε σε πολύ περισσότερα και πολύ πιο επώδυνα μέτρα που δυστυχώς θα δημιουργήσουν ξανά νέα προβλήματα και στη χώρα και στους εργαζόμενους της. Εμείς καλούμε τους εργαζόμενους, τους ανέργους, τους συνταξιούχους όλοι μαζί αύριο στην αγορά αλλά και στην υπόλοιπη Ελλάδα που γίνονται συλλαλητήρια 11 η ώρα να συμμετάσχουν και αυτοί για να δηλώσουμε την αντίδρασή μας σε αυτά τα μέτρα και σε αυτή την πολιτική που στην τελική εφαρμόζεται. Ένα συλλαλητήριο το οποίο οργανώνεται εσείς ως νομαρχιακό τμήμα Χανίων της ΑΔΕΔΗ και στο οποίο όμως συμμετέχει και το Εργατικό Κέντρο Χανίων. Ναι, συμμετέχει, μπορεί να μην έχει απεργία, όμως συμμετέχουν, συμπαρίστανται και όσο μπορούν θα συνδράμουν και αυτοί με τις δυνάμεις τους, γιατί και οι ιδιωτικοί υπάλληλοι και οι δημόσιοι είμαστε ακριβώς στον ίδιο παρανομαστή. Η γραμμή που έχετε από την ΑΔΕΔΗ είναι ότι ο αγώνας θα συνεχιστεί και το επόμενο διάστημα μέχρι και την κατάθεση του νομοσχεδίου. Είναι δεδομένο και εκτιμώ ότι και η 48-ωρη απεργία που έχουμε αποφασίσει, είτε 24-ωρη γίνει τώρα είτε 48-ωρη, είναι δεδομένο ότι θα προκηρυχθεί. Το θέμα είναι αν ψηφιστούν τα μέτρα την περίοδο του Πάσχα. Εγώ το λέω και το συζητάμε δηλαδή ήδη αυτό το πράγμα για να δούμε πώς μπορούμε να έχουμε και συμμετοχή και συλλαλητήρια και πορείες και αντίδραση εκείνη την περίοδο. Η κατάσταση βέβαια είναι πολύ δυσκολότερη για το συνδικαλιστικό κίνημα σε περιόδους θερινών διακοπών είτε Πάσχα και γι' αυτό επιλέγεται προφανώς και μια τέτοια ημερομηνία. Να ρωτήσω κάτι άλλο με την ευκαιρία, κύριε Πετράκη, και μιας και είστε και στο Υπηρεσιακό Συμβούλιο της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, κύλησε μια χρονιά με πολλά κενά σε όλα τα σχολεία των Χανίων, στα περισσότερα σχολεία της Κρήτης. Δεν καλύφθηκαν, πολύ μεγάλος ο αριθμός των αναπληρωτών που τελικά δεν τοποθετήθηκε σε κάποιο σχολείο, μεγάλος ο αριθμός και των αδιόριστων. Υπάρχει μια εικόνα για την επόμενη σχολική χρονιά, έχετε? Κοιτάξτε να σας πω, εγώ έχω πει και άλλες φορές ότι αυτή η χρονιά, τουλάχιστον για την πρωτοβάθμια εκπαίδευση και τον νομό Χανίων, αλλά νομίζω ότι αυτό σαν εικόνα διαχέεται και στη δευτεροβάθμια και στους υπόλοιπους νομούς της Ελλάδας. Άλλωστε το καταγγέλουν και οι ομοσπονδίες μας, τόσο η ΟΛΜΕ όσο και η ΔΟΕ. Είναι μια χρονιά η οποία θα πρέπει να διαγραφεί από τα ιστορικά χρονικά. Δηλαδή είναι η χειρότερη σχολική χρονιά που εγώ θυμάμαι. Δεν θυμάμαι δηλαδή ποτέ άλλοτε αρχές Οκτώβρη να έρθουν οι αναπληρωτές. Δεν θυμάμαι να πρέπει να παίρνουμε δασκάλους και εκπαιδευτικούς συνολικά από το κέντρο της πόλης, από σχολεία του κέντρου της πόλης, για να πάνε να ανοίξουν τα σχολεία τα μακρινά, μέχρι και την Ανώπολη. Μόνο η Γάβδος, ας πούμε, δεν άνοιξε, γιατί δεν πήγε κάποιος εκεί. Αλλά αυτό έγινε ένα μήνα. Και έχουμε ένα τεράστιο νούμερο σε προσλήψεις αναπληρωτών κατά τη διάρκεια της χρονιάς, 22.000 περίπου είναι αυτοί, σε πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια, οι οποίοι όμως δεν έφτασαν για να καλυφθούν τα κενά. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, και ενώ έχουν γίνει όλες σχεδόν οι προσλήψεις των αναπληρωτών, έχουμε αδυναμία να καλύψουμε την παραμικρή άδεια, τουλάχιστον για την ειδικότητα των υπηαγωγών.
Το λέω αυτό γιατί είχαμε και λιγότερες προσλήψεις σε αυτήν την ειδικότητα των νηπιαγωγών σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά. Αυτή τη στιγμή δηλαδή οι άδειες κλείνει ένα νηπιαγωγείο. Αντί να δουλεύει και δεύτερη βάρδια, ολοήμερο δηλαδή, αναγκάζονται οι γονείς να παίρνουν τα παιδιά τους στις 12 η ώρα γιατί δεν υπάρχει νηπιαγωγός να καλύψει αυτό το κενό. Είχαμε γενικότερα λιγότερες θέσεις για τα ολοήμερα και για τα δημοτικά, ναι, όχι μόνο και για τα ολοήμερα νηπιαγωγεία. Για παντού. Απλά σε σχέση με την περσινή χρονιά, οι νηπιαγωγοί που προσελήφθησαν φέτο είναι λιγότεροι. Έχει να κάνει με τη διαχείριση προφανώς του Υπουργείου. Το θέμα είναι ότι αυτή τη στιγμή που μιλάμε, έχουμε ας πούμε 2-3 νηπιαγωγεία που αντί να λειτουργούν ολοήμερα, έκλεισαν και λειτουργούν μόνο ως κλασικά τμήματα μέχρι τις 12. Το τι θα γίνει τώρα την επόμενη χρονιά, πραγματικά υπάρχει μια τεράστια ανησυχία, καθώς η κυβέρνηση έχει εξαγγείλει έναν εθνικό διάλογο, χωρίς να μας παρουσιάζει συγκεκριμένα σχέδια που να αφορούν τις θέσεις της από τη μια, ενώ από την άλλη έχει εξαγγείλει διάφορες σκέψεις και προτάσεις που αφορούν την επόμενη χρονιά χωρίς να υπάρχει κάτι συγκεκριμένο. Έχει εξαγγείλει ότι όλα τα σχολεία θα λειτουργούν ως ΕΑΕΠ, τα δημοτικά σχολεία, δηλαδή με ενιαίο αναμορφωμένο πρόγραμμα, ενώ αυτή τη στιγμή δεν έχει ξεκινήσει ακόμα η αλυσίδα των υπηρεσιακών μεταβολών για να ανοίξουμε το Σεπτέμβριο. Και ούτε είναι εξασφαλισμένες οι πιστώσεις για το ποιος αριθμός αναπληρωτών θα δουλέψει. Και το πιο σημαντικό από όλα που εμείς διεκδικούμε, το άφησα τελευταίο επίτηδες, φαντάζομαι ότι ολοκληρώνουμε και τη συζήτησή μας σιγά σιγά, είναι το αν θα διορίσει και το πόσους και με ποιο σύστημα θα διορίσει. Γιατί ακούσαμε το προηγούμενο διάστημα για 20.000 διορισμούς, μετά το πήγαμε 10.000, μετά στον προϋπολογισμό δεν υπάρχει κονδύλιο και τώρα ζητάμε, αν επιτρέψει η Τρόικα, να διορίσουμε κάποιες λίγες χιλιάδες εκπαιδευτικών, όπου υπάρχει τεράστια ανάγκη. Το ίδιο βέβαια ισχύει για όλο το δημόσιο τομέα. Η τελευταία εξαγγελία που έγινε από την Υφυπουργό, αναπληρώτρια Υπουργό Παιδείας, μάλλον εδώ από τα Χανιά, έκανε λόγο για 20.000 εκπαιδευτικούς με τη νέα χρονιά. Ναι, εντάξει, εγώ δεν θα το σχολιάσω. Και νομίζω ότι καμιά φορά και η σιωπή είναι απάντηση. Θα περιμένω μέχρι το Σεπτέμβριο για να δούμε ποιος λέει την πραγματικότητα. Γιατί στις συναντήσεις με τις ομοσπονδίες λένε για 10.000 ας πούμε εκπαιδευτικούς και λένε ότι αν το επιτρέψει η Τρόικα. Ο προϋπολογισμός πάντως δεν έχει εγγεγραμμένο κονδύλι για διορισμούς στο δημόσιο. Αυτό είναι το δεδομένο μας αυτή τη στιγμή και ότι η Τρόικα δεν επιτρέπει να γίνουν 10.000 διορισμοί. Με τα σημερινά δεδομένα και να κλείσουμε με αυτό κύριε Πετράκη, υπάρχει και κίνδυνος για τα ολοήμερα σχολεία και του χρόνου να είναι ακόμα μικρότερος ο αριθμός αυτών που θα λειτουργήσουν εν τέλει? Δεν ξέρουμε τι θα γίνει, δεν ξέρουμε τον τρόπο που θα λειτουργήσουν τα ολοήμερα σχολεία και δεν ξέρουμε, η κυβέρνηση θέλει να τα κάνει όλα. Το να τα κάνει όλα ολοήμερο αυτό είναι αδύνατον. Με την ενιαίο αναμορφωμένο πρόγραμμα, με την έννοια που το γνωρίζουμε τώρα. Προφανώς θα πάμε σε μια λειτουργία διαφορετική ως προς τις ώρες και ως προς τις διδακτικές ώρες, έτσι ώστε το σχέδιο που θα εφαρμοστεί τελικά να μπορεί να καλυφθεί ως προς τις ανάγκες του σε διδακτικές ώρες από το υπάρχον προσωπικό ή από τις δυνατότητες που έχει το κράτος. Μάλλον έτσι θα σχεδιαστεί για μια ακόμη φορά. Δεν θα σχεδιάσουμε με βάση τις ανάγκες μας, αλλά θα σχεδιάσουμε με βάση τις πενιχρές δυνατότητές μας που έχει δηλαδή το κράτος για να μπορεί να καλύψει. Και που φαίνεται ότι θα συνεχίσει. Αυτό έτσι κι αλλιώς από μόνο του λυπηρό είναι. Έτσι. Σας ευχαριστώ και εγώ σας που ήσασταν σήμερα εδώ. Να είστε καλά. Πάμε σε διαφημίσεις. Επιστροφή σε πολύ λίγο.